Κυρίες και κύριοι, στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες μαζί μας ο κύριος Θανάσης Βασιλακάκης. Είναι κάτοικος του Μαυροκλησίου, στο νοικισμό Μαυροκλής, στο Δήμο Σουφλίου. Κύριε Βασιλακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Φαίνεται ότι εσείς είχατε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί κυριολεκτικά την πήρε και τη σήκωσε ο αέρας στη στέγη. Κυριολεκτικότατα. Ολόκληρη. Τι ακριβώς έγινε εκεί και από πότε άρχισε να έχει τόσο δυνατό αέρα? Δεν ξέρω που πέρασε. Εγώ είμαι στην τουαλέτα το πρωί. Στην τουαλέτα πήγα από ένα βουητό μεγάλον. Λέω τι βουητός, ακούω τάκουρ του, πάει μπροστά στην αυλή. Σκυπή όλοι μπροστά ήταν, μόνο τα ντουβάρια έμειναν. Καλά, τι κάνατε από εκείνη τη στιγμή, ενημερώσατε υπηρεσίες, αρμοδίους, δήμους, πολιτική? Κανένα δεν ενημέρωσε, του γαμπρών πήρε τηλέφωνο μόνο, του Νίκου. Καλά, τώρα τι γίνεται δηλαδή, έχετε μαζέψει τουλάχιστον τα μπάζα καθόλου και πού θα κοιμηθείτε το βράδυ, αυτό είναι το ερώτημα. Τίποτα, λίγο σημάδιψα που μπροστά έβαλα με κάτι νάιλον, ήρθαν κάτι παιδιά με βοήθησαν, εγώ είμαι γέρος, ήρθαν κάτι παιδιά έβαλα με ένα νάιλον να μην γεμίσω νερά, στο υπόλοιπο το σπίτι. Καλά, κύριε Βασιλακάκη, ένα λεπτό, εκεί που κοιμάστε, εκεί που μένετε, εκεί που ζείτε τώρα, μπορείτε να πάτε να σταθείτε, τι γίνεται? Τώρα μπορώ, έβαλα με νάιλον. Α, με το νάιλον. Τι να πω, τι να πω τώρα. Τι να πω, για σήμερα τι να κάνουμε, άμα ανοίξει αύριο κάτι θα κάνουμε. Δεν μπορούσαμε σήμερα όλη μέρα βρέχει. Ο καιρός τώρα τι λέει εκεί πέρα, βρέχει πολύ? Τώρα δεν βρέχει, έχουμε αέρα πάρα πολύ. Αέρα πολύ. Αέρα έχουμε πολύ. Φώτα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Α, δεν έχει ρεύμα τίποτα καθόλου. Δεν έχουμε φως, δεν έχουμε. Ούτε έξω ούτε μέσα. Τώρα είναι με τα κυριά εδώ μέσα. Κύριε Βασιλακάκη, καλή υπομονή να σας πω. Ελπίζω μέσα από το δικό μας το κανάλι να φτάσει. Να φτάσει η φωνή σας. Εμείς αυτό θέλουμε. Να φτάσει η φωνή σας, να την ακούσουμε. Τώρα δεν γίνονται μέσα και μόνο μια μέρα στην άλλη. Τι να πω. Προσέξτε τουλάχιστον, μη σας πάρει και σας σηκώσει και τον άειλον ακόμα. Τι να πω. Τώρα ούτε έξω βγήκαμε. Τέτοια σκουτίδα ούτε έξω μπορώ να πω. Τι έκανε, άμα το είμαστε, δεν το είμαστε, δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Βασιλακάκη, εμείς να σε ευχηθούμε να περάσετε ένα ήσυχο βράδυ τουλάχιστον. Από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα χειροτερέψει από εδώ και πέρα. Μακάρι και η φωνή σας μέσα από το δελτίο να φτάσει στα αρμόδια αυτιά. Τι να κάνω, πού να πάω. Είμαι μόνος μου κιόλα. Κύριε Βασιλακάκη, τι να πω. Καλό κουράγιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνει, κυρίες και κύριοι, αυτές είναι ανθρώπινες ιστορίες. Ελπίζουμε αρμόδιες υπηρεσίες να ξέρουμε ότι έχουν κινητοποιηθεί. Ελπίζουμε να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο μπορούν αυτούς τους ανθρώπους. Μας πήραν πριν από λίγο τηλέφωνο, μας είπαν ότι και στη Λευκύμη υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουν ρεύμα εδώ και αρκετές ώρες. Θα είναι πολλά τα προβλήματα. Δυστυχώς, τα καιρικά φαινόμενα είναι εντονότατα σε όλο τον Εύρο και θα είναι και για αρκετές μέρες ακόμα. Έντονα καιρικά φαινόμενα και όπως είπαμε φυσικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχουν ξεκινήσει από το απόγευμα της Παρασκευής 30 Γενάρη. Κύριο χαρακτηριστικό, σαρωτική άνεμη και καταιγίδα. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη θα σαρωθούν από ανέμους που θα πνέουν μέχρι και 10 μποφόρ. Να σημειωθεί πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή όπου αναμένεται να εξασθενήσουν.